Εν μέσω πανδημίας και κορονοϊού, πολλοί άνθρωποι σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης έχουν ανάγκη προκειμένου να τους δοθούν φάρμακα, τρόφιμα, να τους δοθεί κάποιο είδους ψυχολογική υποστήριξη. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εκεί στο Δήμο Χανίων δημιούργησαν μία τηλεφωνική γραμμή, προκειμένου όποιος άνθρωπος πιστεύει ότι θέλει κάτι, τρόφιμα, φάρμακα, θα επαναλάβουν την ψυχολογική υποστήριξη καθοριστική σημασία ή συγκεκριμένη βοήθεια, μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να απευθυνθεί στους ειδικούς. Πάμε σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Χανίων, την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη. Κυρία Ζερβουδάκη, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα από Χανιά, τι κάνετε? Καλά, πώς είστε? Καλά, μια χαρά είμαστε προς το παρόν. Είναι μια δύσκολη περίοδος βέβαια, μια ιδιαίτερη περίοδος και απαιτεί ψυχραιμία τουλάχιστον μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Έχετε προχωρήσει σε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, έχετε δημιουργήσει αυτή την τηλεφωνική γραμμή προκειμένου κάποιοι άνθρωποι να δεχτούν τη βοήθειά σας, σωστά? Πάρα πολύ σωστά. Είναι η δεύτερη φορά που καλούμαστε ως Δήμος Χανίων, ως Ελλάδα γενικότερα, να αντιμετωπίσουμε αυτήν την έκτακτη ανάγκη. Όπου έχοντας τη γνώση, έχοντας τα πατήματα της πρώτης φοράς, ο Δήμος Χανίων είναι εδώ για να βοηθήσει, να συμπαρασταθεί με αλληλεγγύη, αγάπη στους συνανθρώπους του. Έτσι λοιπόν, ξανά δημιουργήσαμε τη γραμμή υποστήριξης στο Δήμο Χανίων, στο τηλέφωνο 2821 341 766, εργάσιμες ημέρες και ώρες, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας, είτε είναι άτομα τρίτης ηλικίας, είτε είναι αμαία, είτε είναι ευπαθείς ομάδες, να μας καλέσουν για να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε κυρία από την Ζερβουδάκη, πλευρά μας στο βαθμό που... Και κατά το πρώτο lockdown υπήρχε αυτή η τηλεφωνική γραμμή? Βεβαίως, μου ετοιμώνει η διαφορά ότι στο πρώτο lockdown είχαμε τον πενταψήφιο αριθμό. Ναι. Αυτή τη φορά όμως έχουμε το τηλέφωνο που σας έδωσα, το 2821 341 766. Δεν είναι για μας δηλαδή η πρώτη φορά που καλούμαστε ή που βρισκόμαστε. Να βοηθήσετε. Υπήρχε ανταπόκριση στο πρώτο lockdown, στην περίοδο του Μάρτη και του Απρίλη? Δηλαδή άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία να σηκώσουν το τηλέφωνο και να ζητήσουν βοήθεια? Ήταν μεγάλος ο αριθμός, ναι. Καθημερινά αυξάνονταν. Έχουμε κρατήσει τα στατιστικά της πρώτης περίοδου. Ευχόμαστε να μην τα φτάσουμε. Μπορείτε να μας δώσετε ένα δείγμα? Δηλαδή πάνω κάτω πόσες κλήσεις είχατε δεχτεί? Ναι, ημερησίως για το τρίμηνο που ήμασταν κλειστά τον Μάρτιο μέχρι και τον Μάιο ήταν περίπου 20 με 25 τηλεφωνήματα την ημέρα. Υπήρξε μέρα που είχαμε και 30. Όσο περνούσε ο καιρός τόσο έφθινε ο αριθμός. Όμως ήταν πολύ σημαντικός, ιδίως το πρώτο διάστημα. Κυρίως οι άνθρωποι που καλούσαν ήταν άνθρωποι μοναχικοί. Άνθρωποι που δεν είχαν συγγενείς, γείτονες να τους βοηθήσουν, ήταν κυρίως ηλικιωμένοι. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις ανθρώπων αμαία ή ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούσαν να βγουν για δικούς τους λόγους έξω από το σπίτι. Οπότε το βοήθεια στο σπίτι ήταν εκεί, όπως επίσης ήταν εκεί οι εθελοντές, οι οποίοι και τώρα βρίσκονται στο πλευρό μας. Είναι άνθρωποι πάνω κάτω, κυρία Ζερβουδάκη, που τους γνωρίζετε. Μέσα από τις κοινωνικές δομές, υποθέτω, θέλω να μου το επιβεβαιώσετε, κοινωνικές δομές του Δήμου Χανίων, δηλαδή άνθρωποι, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, άστεγοι. Δεν ήταν μόνο μέσα από τις δικές μας δομές. Α, και πέρα από τις δικές σας δομές, μάλιστα. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Ναι, σαφώς. Μα κυρίως ήταν αυτοί οι άνθρωποι πέρα από τις δομές που δεν χρησιμοποιούν, παραδείγματος χάρη, ούτε το ΤΕΒΑ, ούτε το ΚΕΑ, ούτε το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πρώτη φορά χρησιμοποίησαν αυτή τη γραμμή, πρώτη φορά ενεργοποίησαν το τηλέφωνο για να καλέσουν σε βοήθεια στο Δήμο Χανίων. Και αυτό ήταν το σημαντικό στοιχείο για μας. Όταν μιλάμε για αύξηση αυτού του βαθμού, τα 20 με 30 τηλεφωνήματα ημερησίως, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκτός προγραμμάτων ή δομών του Δήμου. Κυρία Ζερβουδάκη, ποια είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείτε? Σηκώνει κάποιος το τηλέφωνο, σας καλεί, εσείς μετά μπαίνετε σε μια διαδικασία επιλογής? Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, δεν είναι απλοί υπάλληλοι. Γνωρίζουν λοιπόν πώς να ακούσουν και πώς να αντιμετωπίσουν και να συμπεριφερθούν σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη. Καταγράφεται το αίτημά τους και ανάλογα το παραπέμπουμε. Εάν πρόκειται για συνταγογράφηση,
Καταγράφουμε την ανάγκη, στέλνουμε το βοήθεια στο σπίτι, παίρνει τα φάρμακα και τα πηγαίνει. Αν πρόκειται για επίσκεψη στο γιατρό, ερχόμαστε σε επαφή με τον γιατρό του κοινωνικού ιατρείου, τον κύριο Φραγκάκη. Εάν πρόκειται για τρόφιμα, πηγαίνουμε στο κοινωνικό παντοπολείο, παίρνουμε τα τρόφιμα που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι και με το βοήθεια πάλι στο σπίτι τους τα προμηθεύουμε ή με τους εθελοντές μας. Αν χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη, κοιτάζουμε τι χρειάζονται και τους παραπέμπουμε ανάλογα στο συμβουλευτικό σταθμό του ΔΟΚΙΠ, του Δήμου Χανίων, για συμβουλευτική. Οι άνθρωποι λοιπόν που βρίσκονται στο τηλεφωνικό κέντρο ξέρουν πού θα διοχετεύσουν και πότε το ανάλογο αίτημα. Μάλιστα. Κυρία Ζερβουδάκη, τι να ευχηθούμε, τα τηλεφωνήματα που θα λάβετε να είναι ελάχιστα σε αριθμό. Αυτό σημαίνει ότι όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά διάρκεια του πρώτου lockdown. Ακριβώς και εγώ αυτό. Εύχομαι να είναι πολύ λιγότεροι από ότι την πρώτη φορά. Εύχομαι ο κόσμος να έχει τη δύναμη να αντεπεξέλθει μόνος του, να μην έχει την ανάγκη μας. Αυτό είναι σημαντικό, να μην έχουν οι άνθρωποι τη δική μας την ανάγκη. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ακόμα υγιείς. Μάλιστα. Και υγιείς εννοώ και σωματικά και κοινωνικά και οικονομικά. Και ψυχικά θα προσθέσω εγώ. Και ψυχικά, το ξέχασα και πολύ σωστά το λέτε. Κυρία Ζερβουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους μας. Μάλιστα.